Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι. Λυπάμαι ότι ο κύριος Θεοχάρης τώρα στην τελευταία απάντηση πήρε πάνω του την πολιτική ευθύνη για την επιλογή που έγινε. Οι προτάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν και μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης του προηγούμενου νομοσχεδίου για το πώς θα μπορούσε πράγματι εν συνόλο να μην επιβαρυνθεί η ελληνική κοινωνία ήταν πάρα πολλές. Από το να γίνει εξίσωση προς τα κάτω και θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση και με τα έσοδα. Με πρακτική εφαρμογή στις προτάσεις έσοδα αυτές. Θέλω να πω ότι, κύριε Βούτση, ποια επιλογή. Με εφαρμογή πρακτική των προτάσεων αυτών, απολύτως. Με τα λεφτά στην άκρη για να δοθούν. Όχι, δεν σας λέω επιδόματα. Αλλά. Όχι, χωρίς καμία επιδοματική πολιτική. Αντί η φορολογία να γίνει εξίσωση προς τα πάνω των δύο ποιοτήτων πετρελαίου, να γίνει προς τα κάτω. Δηλαδή να πέσουν πάνω στο πετρέλαιο κίνηση. Θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση, δεν θα τρογόντουσαν τα μισά δάση που έχουν βγει έξω τώρα. Και δεν θα υπήρχε κανένα θέμα φοροδιαφυγή. Μία από τις προτάσεις που είχε. Άρα δεν θεωρώ ότι ο κ. Στοχάρης θα έπρεπε να πάρει την ευθύνη του ποια πολιτική επιλογή ήταν η πιο σωστή. Από εκεί και πέρα είναι η Δήμων και είπε ό,τι είχε να πει. Αυτό ένα σχόλιο. Η εξίσωση πάντως δεν έγινε στο 100% της περσινής τιμής του πετρελαίου κίνησης. Έγινε νομίζω στο 80%, άρα υπάρχει μία μείωση στο 20%. Και βέβαιως, εγώ θα έλεγα και κάποιες περιπτώσεις που κινούνται έτσι στο όριο. Πιθανόν το Υπουργείο, το οποίο δείχνει να έχει μια ευαισθησία, γιατί εδώ έγιναν διορθωτικές κινήσεις, ουσιαστικά χωρίς να υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Έγινε γιατί πράγματι μελετήθηκαν όλες οι απόψεις που κατέθηκαν αυτό το διάστημα και είδαν ότι μπορεί να γίνει μια πιο πραγματική προσέγγιση. Και γίνονται διορθωτικές κινήσεις. Οι διορθωτικές κινήσεις μπορούν να συνεχιστούν. Κύριε Βλάχο, έχετε εικόνα των παραγγελιών που υπάρχουν στα πρατήρια αγρών καυσίμων? Είναι μηδενικές. Έχετε εικόνα των εισοδημάτων των κατοίκων, ειδικά των απομακρυσμένων περιοχών? Είναι επίσης μηδενικά. Ακούστε όμως. Είναι δηλαδή, είμαστε μπροστά σε μια περίπτωση που οι άνθρωποι θα παγώσουν φέτος. Συμφωνούμε. Θα επιλέξουν άλλο τρόπο για να ζεσταθούν και θα επιβαρυνθούν μεγάλα ποσά. Είτε είναι αυτή η ΔΕΗ, είτε είναι πέλετς, είτε είναι ξύλα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και για αυτούς δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα. Τις προηγούμενες μέρες ζούσαμε κάποιο σκηνικό ότι γιατί να μην δοθεί για θέρμανση ναυτιλιακό πετρέλαιο κλπ. Δηλαδή, ζούμε μια εποχή που ο καθένας υπόσχεται ό,τι θέλει. Είτε είναι υλοποιήσιμο, είτε όχι. Αρκεί να είναι αρεστός. Και οι φίλοι που ήρθαν χθες από τη Φλόρινα, όταν επισκέφθηκαν αρχηγούς κομμάτων, ουσιαστικά εισέπραξαν από όλους ότι δεν είναι εφικτό, ας πούμε, να τροφοδοτηθεί για θέρμανση η Φλόρινα από ναυτιλιακό πετρέλαιο. Θέλω να πω λοιπόν, στα πραγματικά μεγέθη να δούμε ποιες είναι εκείνες οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να γίνουν πραγματικά. Έτσι. Για την πρόταση που σας είπα προηγούμενα, η οποία κατατέθηκε από άλλα κόμματα, μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπατε κάτι, διότι είναι πανεύκολο αυτό. Η εξίσωση να γινόταν προς τα κάτω, πάνω στο πετρέλαιο κίνηση. Προφανώς. Θα έχανε φορολογικά έσοδα το δημόσιο, τα οποία όμως λόγω της πολύ αυξημένης ζήτησης θα μπορούσε να τα υπερκεράσει. Ενώ τώρα είναι στον αέρα. Είπα ότι έγινε στο 80%, δεν έγινε στο 100%. Άρα, σε έναν βαθμό η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε κατά 20%. Πιθανόν να μπορούσε να υλοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά εγώ δεν έχω τα οικονομικά μεγέθη και δεν κάνω τους υπολογισμούς για να έχω άποψη από αυτού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι. Ακούγεται καλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έχουν προϋπολογιστεί κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι από το πακέτο των μέτρων το οποίο θα κατέβει. Γιατί ο κύριος Σαμαράς έκλεισε τις διαπραγματεύσεις με τον τρόπο που το έκανε προχθές? Διότι χθες από το Eurogroup διεμηνήθη ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Βλάχο? Κοιτάξτε τώρα, μπορώ να διορθώσω εγώ τον κύριο Σαμαρά, να έχω δηλαδή πιο σαφή εικόνα εγώ από αυτή που έχει ο Πρωθυπουργός. Για να πει ο Πρωθυπουργός ότι τέλειωσε ο χρόνος, προφανώς οι συνομιλητές του διαπίστωσαν ότι τέλειωσε ο χρόνος και από ό,τι βλέπετε σιγά σιγά. Οι συνομιλητές του ενδεχομένως να ρίχνουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Το οποίο όμως δεν περιμέναμε να το δούμε σήμερα. Δηλαδή το να παραμένει ανοιχτή η ατζέντα, όπως και το προηγούμενες εβδομάδες το διαπιστώσαμε αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Και πιστεύω ότι από την αρχή έπρεπε να επισημοποιηθεί η ατζέντα, ποια θέματα έχουμε σε εκκρεμότητα, αυτά να υπάρξουν οι αντιπροτάσεις οι δικές μας, να βρεθεί ή να μην βρεθεί η κοινή λύση, η συμφωνία και μετά να ενημερωθούν και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, η ήταν κοινωνία. Ήταν κίνηση υψηλού ρίσκου δηλαδή το ότι είπε τέλος αν οι διαπραγματεύσεις, εδώ είμαστε, πάμε να ψηφίσουμε? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το είπε έτσι γιατί βγήκε να το πει για να εντυπωσιάσει. Προφανώς έχει κάποια δεδομένα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Αλίμονο αν τέτοια, κύριε οικονόμου, αν τέτοια δήλωση γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, δηλαδή δεν μπορώ να πάρει από το μυαλό μου. Ένας άνθρωπος που σηκώνει το μεγαλύτερο φορτίο αυτής της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι θέμα εντυπωσιασμού. Είναι θέμα πίεσης, είναι θέμα να κλείσει μια υπόθεση και επιλογών. Ωραία, ο χρόνος.
εδώ. Κοιτάξτε, ο χρόνος έτσι κι αλλιώς τελειώνει. Τώρα, αν τέλειωσε χτες ή τελειώνει σήμερα, τελειώνει αύριο, τελειώνει. Δεν πρέπει λοιπόν να ακούγονται απόψεις ότι ο χρόνος, η διαπραγμάτευση παρατείνεται. Τι παρατείνεται, δηλαδή τι έχουμε σε εκκρεμότητα, πού υπάρχει διαφωνία. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε γενικά και αόριστα. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, έχοντας όλα τα δεδομένα, σαν πρωθυπουργός που είναι, είπε ότι ο χρόνος τέλειωσε. Ό,τι για να πούμε το είπαμε. Απλώς διαπιστώνω κι εγώ ότι επαναλαμβάνομαι τα ίδια. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο να πέφτει στο τραπέζι από όσα ακούγονται. Καιρός είναι όμως, εγώ να πω αυτό, να ενημερωθούν και οι βουλευτές για αυτές τις αποφάσεις και για αυτά τα μέτρα. Να δείτε διότι το πακέτο δηλαδή. Ακριβώς. Ακούμε για πακέτο, ακούμε για μέτρα. Τα χθεσινά μέτρα που ψηφίσατε. Τα χθεσινά που ψηφίσατε, τα διαβάσατε. Βεβαίως, θα σας πω για αυτά. Όχι εσείς προσωπικά, ναι, τα διαβάσατε οι βουλευτές. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα από βουλευτές. Δεν είχα πάρει πρέφα τι γινόταν, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε, δεν είδα αυτό εκείνο, δεν κατάλαβα τι έγινε. Γιατί πιστεύω ότι σε κάποια κόμματα η ψήφος που δόθηκε χθες δόθηκε με άλλα κριτήρια και όχι αυτά τα οποία έπρεπε να ψηφίσουν. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα τα κρίνουν τα κόμματα και οι συνάδελφοι. Και εγώ δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό. Αύριο το πρωί η κυβέρνηση θα υπάρχει. Αρχίζουν και φεύγουν ένας-ένας από το ΠΑΣΟΚ, το είδατε. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια πολιτική ρευστότητα. Κυρίως αυτή εκφράζεται, και θα έλεγα σχεδόν αποκλειστικά εκφράζεται από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ευθύνες και τι ακριβώς θα γίνει, δεν ξέρω. Ο κύριος Βενιζέλος τα άφησε όλα ανοιχτά. Ότι τη στάση του ΠΑΣΟΚ θα τη δουν στην ψηφοφορία. Εδώ δεν μπορεί να γίνονται εκπλήξεις. Κανείς δεν μπορεί να πάει στην ψηφοφορία. Όλοι θα ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Φαντάζομαι πιο πριν τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Οικονόμου, θέλετε να σχολιάσετε εσείς την αποχώρηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου. Ακολούθησε την πεπατημένη σας. Έχει ανοίξει εδώ και καιρό ο δρόμος. Όχι, δεν ήταν. Δεν ακολούθησε την. Δεν εννοώ ότι είχατε κι εσείς την ίδια πορεία. Είχατε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ξενογιαννακοπούλου, νομίζω ότι με την απόφασή της τη σημερινή, την οποία σέβομαι και εκτιμώ, πρέπει να σας πω, σαν στέλεχος και σαν άνθρωπο, επιτείνει το βασανιστήριο του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι βλέπουμε μια διαλυτική εικόνα, η οποία δεν αντιστοιχεί στην ιστορία και στην διαδρομή αυτού του κόμματος. Τέλος πάντων, όταν παίρνεις αποφάσεις οι οποίες ή αφήνεις ηγετικές ομάδες να αποφασίζουν ρήμην του κόμματος, του λαού που εκπροσωπείς και οδηγούν τα πράγματα σε καταστροφικές και καταστάσεις και σε αδιέξοδα, έχονται και τα επιχείρια. Εγώ ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο, κυρία Τσαπανίδου. Ο κύριος Σαμαράς πήρε μια πρωτοβουλία να διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό με τα άλλα δύο κόμματα και προς την Τροϊκά και τον ευρωπαϊκό παράγοντα και τις πολιτικές ηγεσίες. Τον εκθέτει η χθεσινή ανακοίνωση, όπως πολύ ωραία την είπατε, του Eurogroup, όπου ο ευρωπαϊκός παράγων λέει ότι οι διαπραγματεύσεις φυσικά και συνεχίζονται. Άρα λοιπόν πήρε μια πρωτοβουλία ο κ. Σαμαράς, σταματάει τη συζήτηση. Υπάρχουν εκκρεμότητες στις οποίες ένας εκ των τριών εταίρων, δηλαδή η Δημοκρατική Αριστερά, τις έχει πάνω στο τραπέζι. Άρα λοιπόν είναι δικιά του πρωτοβουλία να πει ότι δεν συζητάω με έναν από τα τρία κόμματα με τα οποία συνεργάζομαι, με ένα από τα δύο κόμματα που ακόμα συνεργάζομαι, και βέβαια χρεώνεται αυτή την πρωτοβουλία του. Διότι καταλαβαίνετε, δεν είναι κυβέρνηση μόνο κομματική για να αποφασίζει ο πολιτικός αρχηγός με το απαράτο, με την ηγετική του ομάδα και όποιος θέλει ακολουθεί, που τα έχουμε δει πολλά και σε αυτά να γίνονται, είτε ήταν ΠΑΣΟΚ είτε Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Υπάρχουν τρία κόμματα. Η προγραμματική συμφωνία για να φτιαχτεί αυτή η κυβέρνηση λέει ότι και οι τρεις αρχηγοί συμφωνούν για να έρθει κάτι στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, έχουμε τα χθεσινά. Τι είναι τα χθεσινά? Φυσικά και πολλές αποφάσεις πάρθηκαν με πολιτική σκοπιμότητα. Δεν είναι τεχνικά τα θέματα όλα, δεν είναι θέματα τεχνοκρατών. Ακούσαμε τον κύριο Θοχάρη. Δεν αφήσουμε την πολιτική στον ειδήμονα μόνο. Η πολιτική έχει και τις αποφάσεις και το σκεπτικό της. Εμείς λοιπόν εχθές πήραμε μια απόφαση. Κατηθήκαμε στη Βουλή με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Στα μέτρα αύριο που θα έρθουν, πάλι έτσι θα τοποθετηθεί η Δημοκρατική Αριστερά. Θα τοποθετηθούμε. Κύριε Οικονόμου, αντέχει έτσι η κυβέρνηση? Με πολύ το ΠΑΣΟΚ να φιλορροεί. Με εσάς να κρατάτε αυτή τη στάση. Αντέχει η κυβέρνηση? Πολύ δύσκολα. Η Δημοκρατική Αριστερά θέλει και επιδιώκει και είναι η απόφασή της από τον Ιούνιο να είναι στην κυβέρνηση και να τη στηρίξει την κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, δεν είναι θέμα δικό μας μόνο. Δεν είναι το θέμα, δηλαδή, εγώ να λέω στηρίζω μια κυβέρνηση όταν ο επικεφαλής κυβέρνησης δεν συνεννοείται μαζί μου ή δεν συζητάει μαζί μου. Γιατί ξέρετε, μπορεί ο καθένας να θεωρεί ότι έκλεισε ένας κύκλος διαπραγματεύσεων, δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσω. Έχει να συζητήσει όσο ένας εκ των τριών βάζει στο τραπέζι
κάποια θέματα. Αν δεν του αρέσουν ναι, του κ. Σαμαρά, του οποιοδήποτε, του κ. Βενιζέλου, τι βάζει η Δημοκρατική Αριστερά, δεν περνάμε από λογοκρισία ή από έλεγχο τι θα βάλουμε εμείς. Εμείς βάζουμε τα θέματα τα εργασιακά στο τραπέζι. Πήραμε και μια απόφαση χθες στην εκτελεστική γραμματεία, στην εκτελεστική επιτροπή του κόμματος. Άρα η στάση σας από εδώ και στο εξής ποια είναι λοιπόν τώρα. Ότι εμένουμε. Οι διαπραγματεύσεις κλείσανε, λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν εσείς δεν μπορείτε. Για τον κύριο Σαμαρά κλείσανε. Αλλά εμείς που είμαστε ένα κόμμα, δεν είμαστε μέλη του κόμματος του κ. Σαμαρά για να μας δεσμεύει αυτή η απόφαση του. Άρα αν δεν σέβεται το έτερο, θα πρέπει να μην ισχύει αυτό που λέει. Μάλιστα. Αν ισχύει, αν νομίζει ότι ισχύει αυτό που λέει, ισχύει για τον ίδιο, ναι. Ισχύει. Τραβάει μια γραμμή πλέον. Απέναντι. Γραμμή που σας βάζει πού εσάς. Δηλαδή θα έρθει ψηφοφορία μπροστά μας. Υπάρχουν πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μας βάζει μέσα στο σύνολο. Εγώ ειλικρινά σας λέω, είμαι βουλευτής, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση και πρέπει η Δημοκρατική Αριστερά να βρει τρόπο να μπορέσει να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση. Και υπάρχει τέτοιος τρόπος. Κοιτάξτε, δυσκολεύονται οι κινήσεις όταν παίρνονται μονομερείς αποφάσεις. Δυσκολεύονται οι κινήσεις. Γιατί και να θέλεις να συζητήσεις, να δεις πώς μπορεί να βγεις από το αδίέξοδο. Και δεν είναι το θέμα το οικογενειακό επίδομα που κάποιοι το ευτελίζουν και το περιορίζουν. Είναι μια συζήτηση ολόκληρη που κάνει η Δημοκρατική Αριστερά για τα εργασιακά. Είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά για κάποιους. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εμείς, σαν κόμμα, βάζουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να συζητηθεί. Και η συζήτηση, ξέρετε πότε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι και τη Δευτέρα. Δευτέρα δεν θα έρθουν τα μέτρα στη Βουλή. Δεν καταλαβαίνω γιατί κλείνει η συζήτηση μια εβδομάδα πριν. Αν μάλιστα η Δημοκρατική Αριστερά δεν την έχει κλείσει. Πόσων μηνών κυβέρνηση είσαστε οι τρεις σας? Τέσσερις, πόσο τεσσάρων μηνών. Όταν συγκροτήσατε αυτή την κυβέρνηση, δεν γνωρίζατε ότι θα βρεθείτε μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις? Δεν γνωρίζατε ότι θα βρεθείτε μπροστά στην ανάγκη να κόψετε μισθούς, να κόψετε συντάξεις? Γιατί τότε λέγατε ότι δεν θα το κάνετε αυτό. Γιατί λοιπόν σήμερα δεν ήσασταν έτοιμοι με ένα plan A, plan B, plan C, plan D, δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή την εμπλοκή? Εκτός και αν. Μισό λεπτάκι λίγο. Εκτός και αν όλο αυτό το πράγμα είναι, όπως λένε κάποιοι, ένα ωραίο επικοινωνιακό τουρλουμπούκι που στόχο έχει να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση και να περάσει τα μέτρα με μεγαλύτερη ευκολία, λύνοντας τα χέρια των κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση. Πώς, και έχοντας απέναντί σας και όλους μπροστά στην ευθύνη του η χώρα να πέσει και να ξοκύλει, ο καθένας από εσάς, τους βουλευτές εννοώ, να πει τι να κάνουμε, παιδιά, δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τη βύθιση της χώρας. Και να μας περάσετε και έξω το από τα κόμματα, δηλαδή. Κανείς δεν περίμενε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Εννοείται πέρα και έξω από τα κόμματα. Εννοώ στα κόμματα τα κυβερνητικά. Όχι, όχι. Αγαπητοί κύριοι. Πέρα και έξω από τα κόμματά μας. Ή λέει σαν βουλευτές προσωπικά πλέον, ή σαν κόμματα. Γιατί το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς πήρε πάλι μια απόφαση χθες. Επιβεβαίωσε δηλαδή ότι εμείς δεν ψηφίσουμε. Από την ημέρα της ψηφοφορίας μας απέχουμε ακόμη αρκετά μεγάλο διάστημα. Ικανό να δημιουργηθεί κλίμα. Δημιουργείται κλίμα εν ολίγης. Ναι, συμφωνώ. Δημιουργείται κλίμα. Σύγχυσης και ανασφάλειας, βέβαια. Σύγχυσης, ανασφάλειας, να οδηγήσετε δηλαδή ακόμη και τον απλό πολίτη που έχει έντονες αντιρρήσεις στα μέτρα αυτά, να πει ότι προκειμένου η χώρα να καταρρεύσει και να γυρίσουμε στραχμή και να πεινάσουμε όλοι, πάρτε τα μέτρα τελειώνουν. Το τι θα πει ο καθένας υπό το βάρος ενός κλίματος ή το βάρος των αποφάσεων, τον καθορίζει. Όλοι οι δύσκολες αποφάσεις παίρνουμε στη ζωή μας. Σιγά σιγά διαμορφώνεται. Με συγχωρείτε γιατί δεν έχει απαντήσει καθόλου και ο κύριος Βούτσης. Δεν έχει μιλήσει καθόλου και ο κύριος Βούτσης. Η θέση δικιά σας ποια είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση τώρα, κύριε Βούτση? Αυτά που γίνανε χθες στη Βουλή καταδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον με αυτή την σύνθεση, την τρικομματική, καταραίει. Την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως θα γραφτεί. Και εμείς θα θέλαμε να γραφτεί, αλλά κάτω από το βάρος της λαϊκής κινητοποίησης που ελπίζουμε να είναι τεράστια τη Δευτέρα και την Τρίτη, που θα γίνει η διήμερη γενική απεργία, θα γραφτούν οι τίτλοι τέλους ενδεχομένως σε αυτού του τύπου, επαναλαμβάνω, την συγκυβέρνηση. Εάν δεν θα περάσουν και τα μέτρα όπως εμείς αισιοδοξούμε και ελπίζουμε, θα κριθεί επίσης επί της ουσίας μέσα στη Βουλή. Και μετά τι? Χθες ήταν μια γενική και μετά δοκιμή. Κύριε Βούτση, μετά τι? Επιτρέψτε μου, κυρία Τσαπανίδου, να σας πω μερικά πράγματα και για χθες και θα πούμε το μετά. Παρακαλώ. Τι. Μετά τι, ο λαός θα δώσει τη λύση. Έτσι, θα κάνει τις επιλογές του. Στη δημοσκόπηση σας έχει πρώτους. Θα κάνει τις επιλογές του. Στη δημοσκόπηση σας εμείς ελπίζουμε και εργαζόμαστε ώστε να υπάρξει μια συμπόρευση, μια συμπαραταγμένη αριστεράς που να μπορεί σε επίπεδο διακυβέρνησης να ανοίξει πόρτες, παράθυρα ελπίδας για τη χώρα. Και αυτό, σε αυτό το μετερίζει και τον Ιούνιο
Είχαμε την ετοιμότητα και τώρα έχουμε παράθυρο την ελπίδας. Ετοιμότητα. Είπατε να ανοίξετε παράθυρο ελπίδας για τη χώρα, κύριε Βούτση. Βεβαίως, απολύτως. Σας διαβάζω ότι είπε πριν από λίγο, το διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πριν από λίγο σε εκπομπή τηλεοπτική στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Λαφαζάνης. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο, δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, είπε. Ο Παναγιώτης είναι τελειομανής, γι' αυτό το είπε προφανώς. Το γνωρίζετε τον Παναγιώτη καλά. Είναι, δηλαδή θα ήθελε ενδεχομένως να είμαστε έτοιμοι και μέχρι τελευταίας κεραίας. Όχι, δεν... Σίγουρα, όχι, επιτρέψτε μου να μην παρεμβαίνετε. Δεν είναι τελειομανής, όσοι γνωρίζουν τον κύριο Λαφαζάνη, διαπιστώνουν ότι έχει μια διαχρονική συνέπεια στις απόψεις του. Θα μου επιτρέψετε να μην παρεμβαίνετε. Για να απαντήσω εγώ, διότι εγώ απαντάω και όχι εκ μέρους του Παναγιώτη. Λοιπόν, σας λέω ευθέως ότι αυτό το οποίο κατεδείχθη καταρχήν είναι ότι οι τρεις δυνάμεις οι οποίες συγκροτούν τη συγκυβέρνηση σίγουρα ήταν ανέτοιμες, σύμφωνα και με το σχέδιο που είχαν συνυπογράψει, να το υλοποιήσουν στην υποτιθέμενη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Άρα αυτό ήδη απεδείχθη. Τώρα πάμε στα δικά μας. Τα δικά μας είναι τα εξής και σας το λέω ευθύτατα. Η ετοιμότητα κάθε πολιτικού χώρου, κυρία Τσαπανίδου, για να έρθει στο επίπεδο της διακυβέρνησης και να ανοίξει πραγματικά πόρτες, παράθυρα, ελπίδας, διεξόδου για τη χώρα. Εξαρτάται απολύτως και αντιστοιχείται απολύτως με τη θέληση και τη διάθεση του λαού για να αναδείξει αυτή την πολιτική δύναμη. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν περιμένουμε εμείς, καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί σε συνθήκες κρίσης βαθύτατης, πολιτικής και κοινωνικής, να κάνει τους σχεδιασμούς της το 100%, να έχει τους εμπειρογνώμονές της, να έχει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αλίμον, ούτε εδώ ούτε στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο βαθμό που ο κόσμος, ο λαός μας, με ένα μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όχι όμως πλειοψηφικό. Εάν τώρα γίνουν εκλογές, ελπίζουμε να είναι πλειοψηφικό. Κύριε Βούτση, πώς την ερμηνεύετε εσείς αυτή τη δήλωση, Λαφαζάνη, θέλω να σας πω, ακουμπάει πάνω δηλαδή μας την ελπίδα του. Αυτό ακριβώς είναι αξίωμα, είναι ευαγγέλιο για μια πολιτική δύναμη. Τι φοβάστε αυτή την για μας, γιατί, όχι. Τι φοβάστε αυτή την... Όχι. Σας το λέω ευθύτατα. Είναι μια ιστορική ευθύνη. Πώς ερμηνεύετε λοιπόν τη δήλωση Λαφαζάνη σήμερα, μία μέρα μετά το τουρλουμπούκι της Βουλής, να βγαίνει και να λέει ότι ξέρετε, εγώ δεν κοροϊδεύω κόσμο, κυρία, δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Πού οδηγεί την κατάσταση? Γιατί το λέει τώρα? Σε ιστορικά πρωτόγνωρες συνθήκες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με μία αριστερά σε τόσο υψηλό ποσοστό που διεκδικεί να είναι στο κέντρο ενός συνασπισμού αριστερής διακυβέρνησης της χώρας, είναι φανερό ότι όλες οι δυνάμεις, οι λαϊκές, οι κοινωνικές, θα βρίσκονται σε εγρήγορση και θα βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια όσες δυσκολίες και αν έχει. Επαναλαμβάνω, και δεν το είπα χαρητιζόμενος, μην νομίζετε, ότι ο Παναγιώτης, ενδεχομένως και άλλοι σύντροφοι, εγώ είμαι λιγότερο τελειομανής, έχει το άγχος του να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Αυτό το άγχος είναι δημιουργικό. Με ενημερώνουν τώρα από το κοντρόλο της στο ενικός.gr. Έδωσε διευκρινήσεις ο κύριος Λαφαζάνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι απομονώθηκε μία φράση του από όλη την τοποθέτησή του και υπογράμμισε. Είναι σαφές ότι μπορεί να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπα είναι ότι ήμασταν ακόμα που ξεκίνησε από το 4% και πήγε στο 27%. Εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος που έκαναν άλλες κυβερνήσεις να πούμε ότι έχουμε μαγικές λύσεις στο τσεπάκι. Θέλουμε πολύ προετοιμασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε. Αυτό ήταν το πνεύμα όσων είπα. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και ο κόσμος το ξέρει αυτό. Τεχνίδατε λοιπόν. Ναι. Μπήκαν όλα στη θέση τους. Μισό λεπτάκι λίγο. Τώρα αυτό που είπε ο Λαφαζάνης σε δεύτερο χρόνο. Κάθε φορά που λέει κάτι ο κύριος Λαφαζάνης, συνήθως θα χωρηθεί η ίδια διευκρίνηση. Χωράει πολύ η ερμηνεία και πολύ νερό στο κρασί. Μισό λεπτάκι λίγο. Αυτό που είπε μισό λεπτάκι λίγο. Κύριε Βούτση, μισό λεπτό λίγο. Και για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και για τον Παναγιώτη. Μπορώ λίγο να σας πω κάτι. Διαβάζοντας αυτή τη μετάφραση, την επεξήγηση μάλλον του κύριου, αισθάνομαι ακόμη πιο ανήσυχη ότι μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι όπως τα είπε αρχικώς και όπως ερμηνεύτηκαν αρχικώς. Δηλαδή το κόμμα του 4% δεν μπορεί με το 27% τώρα να πατάει το ίδιο γερά στα πόδια του, όταν το κόμμα του 30-40% βλέπε Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έχουνε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ναι, φιλορροούν. Αφού γίνανε όμως 12% και 18%, προσέξτε. Δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα δεν είναι οι πυλώνες οι παλιοί του δικοματισμού που ελέγχανε τις καταστάσεις. Σήμερα βρίσκονται απέναντι στην κοινωνία με βάση τις πολιτικές τους. Είσαστε ενιαίο κόμμα, έτσι, κύριε Βούτση.
Είστε ενιαίο κόμμα. Πολύ πιο ενιαίο. Ή υπάρχει και σε εσάς και στο εσωτερικό του δικού σας κόμματος ένας πόλεμος για το ποια τάση θα επικρατήσει. Είμαστε ενιαίο ακόμα. Από τον Ιούνιο, δεν το γνωρίζετε ίσως. Από τον Ιούνιο με κατάθεση στις εκλογές του Ιουνίου. Στις εκλογές του Ιουνίου ως ενιαίο κόμμα. Δεν λέω για το τυπικό. Ο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΥ μου. Θα σας πω και για την ουσία λοιπόν και θα είμαι προκλητικός. Τα τερατοδός πολυσυλλεκτικά κόμματα του δικοματισμού στη μεταπολίτευση, όπου συνυπήρχαν κάθε φορά σε άλλη ένταση, από απόψεις ακροδεξιές μέχρι απόψεις φιλολαϊκές σε άκρατο βαθμό, λαϊκίστικο ή οτιδήποτε άλλο, φέρανε τη χώρα εκεί που τη φέραν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αν εξετάσετε το εύρος των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν προφανώς μέσα στον οργανισμό μας, είναι πολύ μικρότερος, άρα ο κόσμος πρέπει να ανησυχεί πολύ λιγότερο. Θα σας έλεγα είδατε το εξής. Και τη Χρυσή Αυγή πώς εμφανίστηκε. Υπάρχουν αυτό το κάποιοι. Τερατάκι. Mm-hmm. Επιτρέψτε το μισό δευτερόλεπτο, έχει σημασία. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ακροδεξιά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρχαν βασιλικοί όλου του φάσματος του 30% και ένα μέρος οι οποίοι είχαν είτε συνεργαστεί με την Χούντα είτε είχαν πολύ ακροδεξιές απόψεις. Αυτοί όλοι βρίσκανε τον εαυτό τους για δεκαετίες, καλός ή κακός, όπως και οι πράσινοι, διότι στην Ελλάδα μόνο δεν υπάρχει πράσινο κόμμα δυνατό, μέσα στα δύο κόμματα, επαναλαμβάνω, του τερατώδους πολυσυλλεκτισμού. Σπάσαν αυτοί οι πολυσυλλεκτισμοί. Κάθε ένας βασιλιάς φάνηκε γυμνός στην κρίση, διότι έτσι γίνεται πάντοτε mm-hmm. στην κρίση και είναι λογικό. Και σήμερα εμφανίζεται αυτό το ρεύμα, ενώ μία από τις αιτίες, προς Θεού έτσι, μία από τις αιτίες της Χρυσής Αυγής. Άρα λοιπόν, μην ανησυχείτε, μην ανησυχεί ο κόσμος ότι το εύρος των υπαρκτών και δημόσιων διαφορών και διαφωνιών στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, είναι... διαμορφώνει μια επικινδυνότητα διακυβέρνησης. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε μαζί με έναν ευρύτερο, επαναλαμβάνω, συνασπισμό της συμπαραταγμένης αριστεράς, διότι προφανώς δεν πάμε για αυτοδυναμία. Αισθάνεστε αντιστάσεις στην όποια στρογγυλοποίηση της πολιτικής επιχειρία αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν είσαστε το ίδιο απέναντι στην Ευρώπη με αυτό που ήσασταν μερικούς μήνες πριν. Στο ΣΥΡΙΖΑ, να γνωρίζετε οι αντιστάσεις ότι... υπάρχουν κάποιες στην άλλη μεριά αυτού του σκηνιού. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικές απόψεις όπως υπάρχουν σε όλη την αριστερά της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Εμείς όμως δεν πρόκειται και σε καμία περίπτωση και έχουμε δοκιμαστεί σε αυτό το πράγμα να γίνουμε μια καινούρια κεντροαριστερά ή ένα καινούριο Πασόκ που θα κοροϊδέψει τον κόσμο για το ΝΑΤΟ, για τις βάσεις και για όλα αυτά που είχαν γίνει το 81. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, δεν θα την επαναλάβουμε ούτε σαν φάρσα, ούτε σαν φιάσκο, ούτε σαν κωμωδία. Μιλάμε για αριστερή διακυβέρνηση, βεβαίως με πρωταρχικό να ζήσει ο κόσμος. Να ξεπεράσουμε την επικινδυνότητα της ανθρωπιστικής καταστροφής. Δεν λέμε για σοσιαλισμό. Το αντιλαμβάνονται όλοι ότι θα γίνει ούτε σοσιαλισμός στις 18, ούτε ότι αυτή η κυβέρνηση θα φέρνει το σοσιαλισμό. Λέτε όμως να συνεχίσετε με τα νικά. Όπως όλες οι χώρες. Ναι, η Αμερική αυτή τη στιγμή. Τα οποία όμως πρέπει να εξηγήσετε στον κόσμο. Κύριε Βλάχο. Από σήμερα πρέπει να εξηγήσετε στον κόσμο πού θα βρεθούν αυτά τα νικά. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή έχουν το 1/3 του τεράστιου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διεθνής οικονομία και μάλιστα ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός λειτουργεί έτσι. Αφήστε τους Κινέζους. Το ότι βρέθηκε η Ελλάδα. Εσείς θα πρέπει να εξηγήσετε στον κόσμο με ποιες συμμαχίες και ποιες πόρτες θα χτυπήσετε για να βρείτε αυτά τα δανεικά για να συνεχίσετε και να υλοποιήσετε την πολιτική την οποία λέτε. Βεβαίως. Γι' αυτό δεν γίνεστε πιστευτοί. Στα πλαίσια ευρωπαϊκής λύσης για το χρέος και πρώτα απ' όλα για τις χώρες του Νότου. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό, πολύ περισσότερο από ότι πριν από ορισμένους μήνες που δεν πιστεύανε το ενδεχόμενο του ντόμινο σε όλη την Ευρώπη, είναι πολύ ρεαλιστικό να υπάρξει η συνέχεια προγραμμάτων πια με ρήτρα ανάπτυξης για τη δανειοδότηση της χώρας και ανάσα στη χώρα να φύγουμε από ύφεση υπανάπτυξη και ανεργία μέσω των λύσεων και των προτάσεων που έχουμε κάνει, δηλαδή ένα γενναίο κούρεμα του χρέους, ένα πάγωμα στα τοκοχρεωλήσια ώστε να υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα για να ξεφύγουμε από την ύφεση. Το πρόγραμμά μας είναι σαφές. Αν δεν κουρέψουμε, το κουρέψαμε. Είναι σαφές. Είναι η σειρά των τι λέτε μας. Τώρα, τι κουρέψαμε, κύριε Οικονόμου. Κόψαμε τα πόδια μας. Με συγχωρείτε, το PSI οδηγεί τα νούμερα, τα είπατε και προηγούμενα, σε 180%. Δηλαδή ναι. Έχουν πέσει όχι, έξω. Θα έπρεπε η κυβέρνηση, είναι τελευταία μου κουβέντα, επιτρέψτε μου, η συγκυβέρνηση των τριών δυνάμεων που πρόκειψαν από τη λαϊκή
ψήφο όπως πρόκυψαν και συνομολόγησαν και ένα κοινό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, σεβαστό. Παρότι εμείς από τότε είχαμε πει πως η κυβέρνηση Παπαδήμου ήδη με τα 72 σημεία το είχε υπονομεύσει απολύτως. Τα είχαν ψηφίσει τότε. Δεν παίζει ρόλο. Θα έπρεπε με σαφήνεια να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, η οποία το πρώτο του σημείο ποιο θα ήταν. Ότι πέσαν έξω όλα τα σχέδια και του Δούνου του και της Τρόικα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέρκελ για την ελληνική περίπτωση και για τον Νότο συνολικά. Δηλαδή αν δείτε τους αριθμούς, τις προβλέψεις των ιδίων, του Τόμψεν, στο Μνημόνιο 1, στο Μεσοπρόθεσμο, ναι, στο Μνημόνιο 2, που λέγανε λοιπόν πού θα φτάσει η ανεργία, πού θα φτάσει η ύφεση, πού θα φτάσει η ανάπτυξη, έχουν πέσει έξω απολύτως. Άρα, αφού έχει χρεοκοπήσει αυτό το σχέδιο, θα έπρεπε να ξεκινήσει ένα άλλο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και του πρωτογενού στο μέλλον. Λοιπόν, κύριε Βούτση, θα απαντήσετε βλέπετε, τώρα. Κύριε Βλάχο, θα πούμε σε εσά. Έτσι, δείχνω μια ετοιμότητα γενικά. Δείχνετε μια ετοιμότητα πέρα που έχετε καταπλήξει με το είναι τελειομπανή ο Λαφαζάνη. Δηλαδή, ανοίγα. Έτσι, θέλω να το βάλω με φωτεινή επιγραφή σε τίτλο. Ξέρετε, ξέρετε τι εργασιομανή. Πέραν το ότι είναι πολύ αριστερός και συνεπής ο Παναγιώτης, ξέρετε τι εργασία 7 μέρες τη βδομάδα πάνω στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, δει και πόσο θέλει μέχρι αθυπολεπτομέρειας. Κανείς μας δεν το έχει αυτό. Τα έχει ο Παναγιώτης. Γι' αυτό το είπα δημόσιο. Έτσι. Λοιπόν, θέλει να είναι. Μας τραβάει συνεχώς από το μανί. Τι θα κάνουμε αν δεν. Ας το λίγο να το γράψει και η ιστορία. Άρα δηλαδή ο κ. Λαφαζάνης έχει ένα σημαντικό ρόλο έτσι, για την μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σημαντικό. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Βλάχο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βούτση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Οικονόμου από τη Δημοκρατική Αριστερά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Τι να πρωτοπούμε. Μιλήσαμε για την ρουκέτα, χαρακτηρίστε στα μέσα, Λαφαζάνη δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία μετά ανασκεύασε, έδωσε εξηγήσεις μάλλον θα έλεγα καλύτερα. Δεν σχολιάσαμε καθόλου την απόφαση Πεπόνη, του Οικονομικού Εισαγγελέα, να στείλει στη Βουλή τη δικογραφία για τη λίστα Λαγκάρτ για Βενιζέλο και Παπακοσταντίνου. Να ζητήσω το δικό σας σχόλιο, κύριε Βλάχο, πάνω σε αυτό. Προφανώς είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η όλη διαδικασία σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ πρέπει να ερευνηθεί. Μαζί με κάποιους συναδέλφους πρέπει να σας πω την ημέρα που ήρθε στο φως έτσι, η απώλεια αυτής της λίστας και αυτά τα τραγελαφικά, καταθέσαμε μια ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και ζητήσαμε να ζητήσει εκ νέου με επίσημο τρόπο αυτή την. Το κινηθείτε για εξεταστική, κύριε Πλάχο. Αυτή την λίστα. Διότι πολύ φοβούμαι ότι όλο αυτό το διάστημα. Ερώτηση, κύριε Οικονόμου, τώρα. Πολύ φοβούμαι ότι σε αυτό το διάστημα η λίστα μπορεί να πέσει σε πολλών χέρια, μπορεί να μεσολαβήσει και ακόμα και εκβιασμοί, μπορεί να σβηστικά ονόματα, χιλιαδιό. Επειδή πρέπει να είναι όλα στο φως, πρέπει να έχουν μια λίστα, έτσι όπως ονομάστηκε, η οποία πρέπει να είναι αποδεκτή από όλους, κοινώς να μην αμφισβητείται από κανέναν. Μέσω ποιας διαδικασίας λοιπόν θα αναζητήσετε, αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Κοιτάξτε τώρα. Πάτε για εξεταστική ή όχι. Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι πρέπει να ψαχθεί. Πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες που υπάρχουν. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και θα την αλλάξω. Όταν την ακούσατε. Είμαστε εξεταστική για το μνημόνιο για την οικονομία, θα την ψηφίσετε, που θα έρθει τελικά μετά τα μέτρα. Κοιτάξτε. Με δύο μηνών καθυστέρηση. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Γνωρίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία και πριν τις εκλογές. Μαζί για την ΟΝΕ όμως μέσα, κύριε Βούτση. Δεσμεύτηκε για μια εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει το πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό για μας δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα. Από τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχει αλλάξει και για μένα. Κύριε Βλάχο, σας έκανε να ανησυχήσετε η είδηση αυτή από τον κύριο Πεπόνη και τη δικογραφία στη Βουλή ότι μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε νέο σύμμαχο, ότι θα έχει επιπτώσει το Πασόκ σε ένα Πασόκ που ούτως ή άλλως βλέπει αλλαγές. Κύριε Τσαφανίδου, δεν νομίζω ότι και κανείς. Δηλαδή, σας προβληματίζει ακόμη περισσότερο για την συνοχή της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής. Τι ψιθυρίζετε μεταξύ σας, σας βλέπουμε. Δεν σας ακούμε, αλλά σας βλέπουμε. Κοιτάξτε, δείτε. Για να υπάρξει μια συγκυβέρνηση τριών κομμάτων, πρέπει να υπάρχει ουσιαστική συμφωνία. Αν αυτή είναι ετοιμόρροπη, δηλαδή συγκολείται έτσι ευκαιριακά κάθε φορά για να κάνουμε και ένα βήμα, προφανώς δεν χρειάζεται και να υπάρξει. Έτσι. Εδώ λοιπόν, εγώ εισπράττω και από συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, που θέλουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο πρώτα για το ίδιο τους το κόμμα. Τι ακριβώς έγινε και τι δεν έγινε. Διότι ξέρετε, το να αναπλάθεται ένας μύθος και να ανακυκλώνεται στα μέσα με ευθύνες και καταλογισμό ευθυνών κατά το πώς βολεύει τον καθέναν, νομίζω ότι πιθανόν να αποδειχτεί ότι αδικεί
κάποιους συναδέλφους βουλευτές και πρώην υπουργούς. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει. Την αλήθεια, νομίζω πια στις μέρες μας δεν πρέπει να τη φοβάται κανένας. Ποτέ δεν έπρεπε να τη φοβάται, αλλά πολύ περισσότερο στις μέρες. Εσείς, πρέπει κύριε Βλάχο, να αποκτήσουν οι ευθύνες, ονόματα, να προσωποποιηθούν. Τέλος, το πολιτικό σύστημα. Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα για μένα δεν λέει απολύτως τίποτα. Όποιος θέλει να κρύψει τις δικές του ευθύνες, κρύβεται πίσω από το πολιτικό σύστημα. Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα? Υπάρχουν ευθύνες των συγκεκριμένων ανθρώπων που διαχειρίστηκαν συγκεκριμένα γεγονότα. Αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, να αποδοθούν στην κοινωνία κατάλευκοι και να μην τις οικοπαδεί κανένας. Νομίζω σε αυτή την προσπάθεια η κίνηση των οικονομικών εισαγγελέων νομίζω ότι βοηθάει. Δηλαδή, τρέχει τα γεγονότα. Το οποίο δεν πρέπει να πριν σας δώσω το λόγο, θα τα ψηφίσετε τα μέτρα αυτά εσείς? Ποια μέτρα? Που θα έρθουν στη Βουλή, το πακέτο ολόκληρο, το άρθρο. Κοιτάξτε, λέω όλο αυτό το διάστημα ότι γνωρίζετε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Όχι λεπτομερή, εξειδικευμένη, ούτε έτσι και συνολική. Η ενημέρωσή μας είναι από τα μέσα και από τις συζητήσεις που ακούγονται και από συναδέλφους των άλλων κομμάτων που ενημερώνονται από τους επικεφαλείς τους. Άρα εγώ είπα ότι θα περιμένω να ακούσω από τα επίσημα χείλη, και αυτά είναι τα χείλη του Πρωθυπουργού, τις απόψεις, ποιες είναι οι τελικές, και βεβαίως δεν πρόκειται να ζυγίσω ένα-ένα μέτρο αν είναι δίκαιο ή άδικο. Συνολικά θα σταθμίσω την πρόταση της κυβέρνησης για το σήμερα και για το αύριο. Δηλαδή, αν δίνει προοπτική, αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα, αν μπαίνει τελεία και παύλα στην πολιτική των περικοπών, η οποία δεν ήταν αποτελεσματική πια, σήμερα το διαπιστώνουμε όλοι, φτάνω μέχρι εδώ, και αν τελειώνουν αν θέλετε, αυτά που μας είχαν χρεώσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με αυτές τις αποφάσεις. Αυτά πρέπει να σταθμίσουμε. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος για μένα, είμαι μόνο ο πρόεδρος του κόμματος και ο πρωθυπουργός, πρόεδρος της κυβέρνησης. Αυτό περιμένουμε. Ένα μου είναι να συγκροτηθεί κάποια στιγμή, να συγκληθεί κάποια στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα και να υπάρξει ενημέρωση. Όπου σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα θεωρώ ότι θα υπάρξουν και ερωτήσεις. Έτσι, γιατί υπάρχουν απορίες. Αλλά εγώ δεν δικαιούμαι, δεν θέλω να το κάνω, να βγαίνω δημόσια και τις όποιες απορίες έχω να τις δημοσιοποιώ. Mm-hmm. Θέλω να τις πω στα όργανα την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο άνθρωπο και να πάρω τις απαντήσεις. Εσείς έχετε. Και ανάλογα με αυτά που θα ακούσω, με σκέψη και πάντα κατά συνείδηση. Δεν αλλάζει τίποτε. Μη φαντάζεστε. Συνείδηση ή κομματική γραμμή? Όχι, εγώ δεν θα επικαλεστώ. Εγώ δεν θα επικαλεστώ ποτέ. Η πειθαρχία ή η συνείδηση? Δεν θα επικαλεστώ ποτέ την κομματική αποδείξη, κ. Βλάχο. Δεν θα πω κανέναν συμπολίτη μου ότι ψήφισε για κομματική πειθαρχία. Το θεωρώ έτσι ευτελέ. Θέλω να πιστώ. Μάλιστα. Θέλω να πιστώ. Η ερώτηση λοιπόν που θα κάνετε εσεί. Τι σημαίνει αυτό? Όταν επιλέγω. Η ερώτηση που θα κάνετε εσεί είναι η κοινοβουλευτική τη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά στο Βήμα. Τι ρωτάτε? Σα είπα ότι. Η πρώτη σα ερώτηση. Είπα ήδη δύο θέματα. Το πρώτο είναι. Έχουμε μια εικόνα των μέτρων, κύριε Βλάχο. Δεν κινούμαστε στα τυφλά. Είναι σκληρά μέτρα. Βλέπετε πώ αλλάζει. Και στηρίζονται στι περικοπέ. Βλέπετε πώ κάθε μέρα ότι αλλάζει η ατζέντα και πόσα προβλήματα δημιουργούνται. Δεν βλέπω και τρελές αλλαγές. Τα οποία δεν είχαν δημιουργηθεί. Δεν βλέπω τα εργασιακά πήγαν. Μόνο επιταχύρω. Και αυτό δεν είναι κάτι που βαρύνει την απόφαση του κάθε συναδέλφου. Ας πούμε, χτες άκουσα με μεγάλη προσοχή ότι είπε ο κύριος Βενιζέλος στις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι τα μέτρα θα είναι πολύ χειρότερα από όσο φαντάζονται και πιο απεσιόδοξοι. Δεν ξέρω, αυτό με τρομάζει. Ξέρετε αυτό που κυκλοφορεί. Επιτέλους όμως, να δούμε ποια είναι τα μέτρα. Γιατί δεν είναι το θέμα να πιστώ μόνο εγώ, ο κάθε βουλευτής. Πρέπει εμείς οι βουλευτές να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο, με την κοινωνία, να πείσουμε και να εξηγήσουμε το τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή η εικόνα του συμπαγούς, της συμπαγούς ομάδας της κοινοβουλευτικής Νέας Δημοκρατίας με το πολύ μία-δύο διαρροές. Αυτό, απώλειες, αυτό ακούγεται, αυτό κυκλοφορεί. Εσάς, εμένα δεν μ' αρέσει. Η μία διαρροή μπορεί να είστε εσείς, ας πούμε, και μία δεύτερη. Εμένα θα έλεγα, όχι, τα εικόνα. Δεν ξέρω. Δύο έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ακούω αυτό που λέγεται για οι ύποπτοι και παρακολουθούν και κάνουν. Εμένα κανείς δεν με πλησίασε, κανείς δεν μου ενημέρωσε, κανείς δεν συζήτησε, δεν ξέρω τίποτα. Και δηλώνω έτσι μόνιμα και κουραστικά, ότι εγώ θα περιμένω την επίσημη ενημέρωση και θα σταθμίσω τη θέση μου με αυτά που θα ακούσω, με αυτά που θα σκεφτώ, με σκέψη και σύνεση, θα πράξω και θα χρεωθώ την επιλογή μου. Δεν πρόκειται να βγω να πω ότι, ξέρετε, ψήφισα αυτό και μου το επέβαλα. Τι θα σας πείσει λοιπόν, τι θα σας πείσει, οι περικοπές είναι δεδομένες. Προφανώς δεν είναι μόνο οι περικοπές. Και μεγάλες. Δεν είναι μόνο οι περικοπές. Δεν είναι μόνο οι περικοπές. Είναι σημαντικό η πολιτική των περικοπών να τελειώνει εδώ.
Γιατί ξέρετε και με το δεύτερο μνημόνιο, τις 12 Φεβρουαρίου, είχαμε πει ότι μπαίνει τέλος. Ο κ. Βενιζέλος, θυμάστε, είχε πει στη Βουλή τότε που εγώ διαγράφηκα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ξέρετε, δεν θα χρειαστεί να πάρθουν άλλα μέτρα. Mm-hmm. Και τώρα ο Πρωθυπουργός είπε το ίδιο. Όχι. Και όμως το Μάρτιο είναι πολύ πιθανό. Εδώ θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε, θα και νέα, θα μου επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είπε πώς θα είναι τα τελευταία. Μισό λεπτό, κύριε Βούτση, για να μην αφήνω. Ναι, ναι. Εγώ διαφορετικά αντιμετωπίζω αυτό που θα μου πει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρός μου, διαφορετικά αντιμετώπισε το παρελθόν αυτό που είπε κάποιος άλλος. Έτσι, προφανώς. Όχι, εξ αντικειμένου όμως κάποιες δηλώσεις. Για να μην τα εισοδώνω όλα, γιατί λειτουργούν και κόμματα και αυτή έχει την έννοια και η συμμετοχή να είσαι ένα κόμμα. Να ακούσεις τι θα πούν τα όργανα, να πεις τις απορίες σου και στο τέλος να συμφωνήσεις. Κύριε Βούτση, να μοιράσω το χρόνο που απομένει σε εσάς και στον κύριο οικονόμου. Μία τελευταία τοποθέτηση εδώ. Εμείς θέλουμε να εργαζόμαστε ήδη. Γι' αυτό να καλέσουμε τον κόσμο την επόμενη εβδομάδα, αφού δεν θα αποτραπεί, εάν δεν αποτραπεί το να φτάσουν τα μέτρα στην Βουλή, τουλάχιστον να αποτραπεί το να ψηφιστούν. Διότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο ύστερα, αν ψηφιστούν, το να μην εφαρμοστούν. Άρα λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να βάλει τη δικιά του, η κοινωνία τη δικιά της σφραγίδα, όπως έγινε και πέρσι μέχρι το Φλεβάρι, δηλαδή να δώσει αυτά τα σήματα, έτσι ώστε οι βουλευτές, τα κόμματα, η πολιτική ζωή του τόπου, μάλιστα, να πάει σε άλλη θέλω κατεύθυνση στην ανατροπή αυτής της πολιτικής. Θέλω δύο διευκρινήσεις. Λέτε ότι αν ψηφιστούν είναι δύσκολο να μην εφαρμοστούν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για την κοινωνία, το καταλαβαίνω. Μισό λεπτάκι. Το αν ψηφιστούν, ακόμη και με οριακή πλειοψηφία ή... Σαν χθες, με 148 για τις ιδιωτικοποίησεις. Πώς θα μπορέσουν μετά στη συνέχεια να στηριχτούν από δύο κόμματα, που επιπλέον τα δύο κόμματα στην Δημοκρατία, που τα βλέπουμε να έχουν πολύ διαφορετική στάση. Γυρνά την πλάτη η Δημάρ. Το Πασόκ φιλορροή. Μίλησα ευγενικά. Σας είχα πει ότι κατά τη γνώμη μου η αρχιτεκτονική, και το επιβεβαίωσαν ύστερα και οι κύριοι εδώ, οι συνάδελφοι, η αρχιτεκτονική αυτής της κυβέρνησης έχει πάψει να ισχύει από χθες. Το αν θα αντικατασταθεί από μια ίσονος βεληνικούς αρχιτεκτονική ή άλλης, ας πούμε, γεωμετρίας αρχιτεκτονική, να μιλήσω με τέτοιους όρους, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση με την κοινωνία είναι αυτή η οποία παράγει τα παραλυτικά αποτελέσματα. Πρόταση στην κοινωνία έχετε συγκεκριμένη? Απολύτως, την οποία είχαμε και τον Ιούνιο και την οποία οι εξελίξεις του τετραμήνου, ιδιαιτέρως στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα με το αποτέλεσμα αυτής της δίθεν διαπραγμάτευσης, την επιβεβαιώνουν σαν μία μόνη ρεαλιστική, διαφορετική πρόταση, την οποία και προηγούμενα σας ανάλυσα. Μες. Δηλαδή για ευρωπαϊκή λύση στην υπόθεση του χρέους, για το σύνολο των χωρών του Νότου και για το σταμάτημα της σύμφεσης της ανεργίας. Εσείς θα επιβάλλετε, ή μόνο η Ελλάδα θα επιβάλλει τη συνολική λύση του χρέους στην Ευρώπη? Ξέρετε ότι... Μα τι λέτε τώρα. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί που έχουν και δεξιά διακυβέρνηση με την Ισπανία, ο τεχνοκράτης, είναι στη γραμμή του ότι δεν υπογράφουν μνημόνιο με τίποτα, ενώ τους έχουν πνίξει και τους κρατάνε από εδώ, περιμένοντας ακριβώς όλων τις διαφορετικές πολιτικές εκθέσεις. Λοιπόν, και μία τελευταία τοποθέτηση από τον κύριο οικονόμου για να κλείσουμε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, κύριε Βλάχο. Ως χώρα και ως... Αυτά που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, κυρία Τσαπανίδου, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας, κύριε Βλάχο, σας παρακαλώ, γιατί τελειώνει ο χρόνος μου. Επειδή αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε μία διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Το εννοούσαμε. Πολλοί το χλεβάζαν τότε και το θεωρούσαν ότι ήταν μία πανηγύρια. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διαπραγμάτευση, εμείς, κύριε λοιπόν, οικονόμου. Εμείς λοιπόν, σε ρεαλιστική βάση, εννοούσαμε αυτά που λέγαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πίστευε κανένας ότι εμείς είχαμε στην υπόψη μας αυτά να τα τηρήσουμε. Και τα τηρήσαμε. Στα εργασιακά, όπως κατατίθονται η Δημοκρατική Αριστερά, θεωρεί ότι δεν έχει γίνει η διαπραγμάτευση που πρέπει. Είναι μία συζήτηση η οποία μπήκε ευνίδια στο παραένα, σε αυτό το πακέτο συζήτησης, και από εκεί και μετά εμείς εκτιμούμε ότι αν μπουν, όπως φημολογείται, σε ένα άθρο, όπως θέλει να τα φέρει ο κ. Σαμαράς, φοβούμε ότι θα οδηγηθούμε σε πολύ δυσάρεστες και άσχημες εξελίξεις. Εγώ εκτιμώ λοιπόν ότι δεν είναι, πάει να γίνει το εθνικό άθλημα για εκλογές. Κάθε τρεις μήνες να κάνουμε εκλογές. Κάθε τέσσερα χρόνια, αντί για τέσσερα χρόνια, κάθε τέσσερα μήνες. Κάθε τέσσερις μήνες. Αυτό είναι τραγωδία. Πρέπει ο κύριος Σαμαράς, και λέω τον κύριο Σαμαρά γιατί είναι ο πρώτος. Η ιστορία γράφει Σαμαρά, δεν γράφει ούτε Κουβέλη ούτε Βενιζέλο. Αυτός είναι ο επικεφαλής κυβέρνησης. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, πρέπει να δει τα πράγματα ξανά. Έχουμε ένα περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα, 5-4-5 μέρες, να κάτσει να δει πώς θα μπορέσει να απεγκλωβίσει το σχήμα αυτό, έτσι ώστε να είναι αποδοτικό, όχι για να πάρει ψήφο. Δεν είναι θέμα μόνο δικό του όμως.
Μην χρεώνουμε όλη την ευθύνη. Μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία, μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία, αλλά η ευθύνη χρεώνεται στον καθένα ανάλογα. Σαφέστατα. Αλλά τώρα έχει σταματήσει την πρωτοβουλία. Γι' αυτό λέμε στο επόμενο τετραήμερο, πενταήμερο να πάρει την πρωτοβουλία. Να αναλάβει πρωτοβουλία ο κύριο Σαμαράς. Τον καλείτε εσεί από τη Δήμα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσεί. Και πάμε σε διαφημίσει. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Πρέπει να σα πω ότι τον φόβο στον κάθε πολίτη προσπαθείτε να τον βάλετε. Ολοφάνερα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Βούτση. Είστε έτοιμος, κύριε Βλάχο, εσείς και για καινούργια διαγραφή σε περίπτωση που δεν ψηφίσετε τα μέτρα? Δεν πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί έτσι ακριβώς το σύστημα. Αλλά σίγουρα μια διαφωνία αυτή την ώρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο, τρόπο και να γίνει με τον ίδιο έτσι, πάλι τρόπο που έγινε στο παρελθόν. Μάλιστα. Εμείς είμαστε το λόμπι εναντίον του φόβου πάντως. Επειδή είπατε κάτι για φόβο προηγούμενα. Πάμε σε. Φόβο πρέπει να καταπολεμηθεί. Μη λέτε τη λέξη λόμπι. Την έχουμε συνδέσει με άλλη λέξη. Τίποτα τυχαία. Πάμε σε διαφημίσεις, θα μας κόψουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.